λέω αυτό που νιώθω και αυτό που είναι νομίζω η αλήθεια, ότι στο το κομμάτι AIDE έχετε δικαιωθεί. Πλήρως. Ναι. Εγώ θα πει, από τότε ότι... που φύγατε, το Εθνικό Συμβούλιο θυμάμαι, είχατε κάνει αιχμηρές δηλώσεις και εναντίον του κύριου AIDE και έχουμε καταλήξει σήμερα να λέμε όλοι το ίδιο. Πολύ καλά θυμάστε και να συμπληρώσω ότι νομίζω θα δικαιωθούμε δυστυχώς πλήρως και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είχαμε προβλέψει. Όσον αφορά το συγκεκριμένο αντιπρόσωπο των ΗΕ, το είχαμε δηλώσει εξ αρχής. Ο άνθρωπος δεν δρά σαν διεθνής διπλωμάτης. Ο άνθρωπος λειτουργεί σαν εγκάθετος της Άγκυρας. Αυτό αποδείχτηκε. Το διαπιστώνει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Σιζόπουλο στο ότι το διαπιστώνει πολύ αργά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πρέπει να πράξει κάτι άμεσα, ώστε να φύγει από το προσκήνιο ο κύριος AIDE. Τι θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά τώρα, ένα πιθανολογούμενο ναυάγιο ή μια εξέλιξη του διαλόγου, μια Γενέβη, ας πούμε, δύο, με τα δεδομένα που υπάρχουν? Θεωρώ ότι από την πλευρά μας, για να υπάρξει μια Γενέβη, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες νέες προϋποθέσεις ή να έχει αλλάξει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως διαπιστώνουμε ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει, εάν δεν έχουν γίνει και χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος να οδηγηθούμε ξανά σε μια τέτοια διαδικασία, η οποία θα χρεώσει και τον Έλληνα της Κύπρου με αρκετά λεφτά. Όμως, για να μείνω επί της ουσίας, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να οδηγηθούμε σε Γενέβη. Και αν οδηγηθούμε, μόνο να χάσουμε έχουμε. Ναι. Διότι ακριβώς δεν μελετούμε κάθε φορά τα λάθη μας και δεν εξάγουμε σωστά συμπεράσματα. Τι πιστεύετε, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα? Έχουμε μια στάση της Τουρκίας που δεν δείχνει πολιτική βούληση να λύσει το Κυπριακό. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτά που λέγανε κάποιοι πριν από μήνες, ότι διαφαίνεται πως η Τουρκία θέλει και τα λοιπά, τουλάχιστον στο παρασκήνιο, αυτά φάνηκε ότι ήταν ιστορίες για αγρίους. Ακριβώς. Πολύ σωστά το σημειώνετε. Έτσι, φαίνεται και καθαρά ότι δεν θέλει να το λύσει. Πολύ σωστά τα σημειώνετε όλα αυτά. Εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που ακόμα και οι πιο δύσπιστοι συμφωνούν ότι η Τουρκία δεν θέλει να λύσει το Κυπριακό, είναι η ώρα και η στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου σε ένα νέο Εθνικό Συμβούλιο να χαράξουν νέα στρατηγική. Είναι αυτό το οποίο επιμένουμε από την πρώτη ημέρα εισόδου μας στο Κοινοβούλιο. Να κάνουμε τι. Να σας εξηγήσω, αν επιτρέπετε. Ναι. Και γιατί το λέω, το διαπιστώνουμε. Έχουμε πλέον ολοφάνερα στοιχεία ότι η Τουρκία, ό,τι και να πράξει η δική μας πλευρά, θα συνεχίσει να διεκδικεί εις βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού. Να σας θυμίσω ότι ακόμα και τις μέρες που η Βουλή απέσυρε το ενωτικό δημοψήφισμα μετά την ψήφιση από το ΑΚΕΛ και από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Τους βάλατε και πατήσανε Παπανόφουλτα εκεί. Αυτό το κάναμε, αλλά η ουσία είναι αλλού όσον αφορά τη διαπραγμάτευση. Η Τουρκία την επόμενη μέρα ξεκίνησε ναυτικές ασκήσεις έξω από την Κύπρο. Το ίδιο πράττει αυτή τη στιγμή. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει συνεχώς στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι είσαστε υποκαθεστώς ομοιρίας. Και εμείς, ό,τι και να λέτε, θα λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, εάν καταλαβαίνουν οι πολιτικές δυνάμεις που οδηγούμαστε, θα πρέπει να χαράξουν νέο δρόμο. Πρέπει όμως πρώτα να παραδεχτούν ότι τόσα χρόνια έπραξαν λάθος. Ότι 44 χρόνια ο δρόμος ο οποίος ακολουθήθηκε ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα, πρέπει να χαράξουμε εθνική στρατηγική. Και εμείς είμαστε οι πλέον ξεκάθαροι από όλους. Νέα εθνική στρατηγική σημαίνει στοχεύουμε στο ενιαίο κράτος. Είναι η αλλαγή πορείας. Τερματίζουμε τις συνομιλίες όσον αφορά την Ομοσπονδία. Επικαλούμαστε τις αποφάσεις των ΗΕ που είναι υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ελληνισμού και από εκεί και μέρα θεμελιώνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Οι Τουρκοκύπροι, τι είναι στο κομμάτι αυτό, στο σχεδιασμό, πού μπαίνουνε? Οι Τουρκοκύπροι υπάρχουν σαφώς, έχουν αναγνωρισμένα δικαιώματα μιας μειονότητας και γίνεται αυτό που γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, κύριε Δημητρόπουλε. Δηλαδή, σεβόμαστε τις μειονότητες, αλλά θα κυβερνάει η πλειοψηφία του τόπου. Δεν θα κυβερνά μια μειονότητα. Ούτε μπορεί μια μειονότητα να εξισώνεται πολιτικά 50-50 με την συντριπτική πλειοψηφία των υπολείπων. Ναι. Να ρωτήσω, δηλαδή, να σας θέσω έτσι ένα ρητορικό ερώτημα. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ διαβιούν πάρα πολλοί Μεξικάνοι. Μπορεί να ξεπερνούν το 15%. Τι σημαίνει αύριο? Ότι οι Μεξικάνοι θα αποκτήσουν 50% των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ? Ή η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχει μουσουλμανικούς πληθυσμούς? Έχει. Και είναι και αρκετοί μάλιστα. Αυτόν όμως ποτέ δεν τους έδωσαν το δικαίωμα το να ελέγχουν το κράτος. Στη δική μας περίπτωση. Γιατί το δεχτήκαμε τότε εμείς, κατά τη δική σας άποψη?
Το δεχτήκαμε, εγώ το θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ναι, να το δεχτούμε. Γιατί όμως. Φυσικά στη δική μας περίπτωση η συγκεκριμένη μειονότητα στηρίζεται από την Τουρκία. Και η Τουρκία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Εκεί πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες. Δεν νομίζω κανένας σοβαρός πολιτικός στην Κύπρο να πιστεύει ότι όση καλή πρόθεση και να έχει κάποιος τουρκοκύπριος πολιτικός, είναι δυνατόν να λύσει τον Κυπριακό χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Ναι. Ούτε και κανένας πολίτης δεν το πιστεύει. Έχει το κλειδί, λέμε. Δεν το πιστεύει ούτε ο τελευταίος πολίτης. Πόσο ναι. μάλλον ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό, εσύ πιστεύετε ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας έχει μεταλλαχθεί όπως τον κατηγορούν κάποιοι, έχει αλλάξει? Εννοείται από τα πρώτα βήματα του ιδίου. Ναι. Θεωρώ ότι όσα έχω ακούσει ήταν σωστά, ναι, έχει μεταλλαχθεί. Έχει αλλάξει την πορεία. Η πρόταση που κάνει για την προκειμένου να πάει Γενέβη για να συζητήσουμε πρώτα τη διεθνή πτυχή, εδαφικό και εγγύηση και ασφάλεια. Το είχα ξαναφέρει στην εκπομπή σας. Οι Τούρκοι έχουν θέσει νέα θέματα στο τραπέζι. Η δική μας πλευρά επικαλείται συνεχώς ότι δεν τα αποδέχεται. Και πολύ σωστά συμφωνούμε και εμείς. Όμως το θέμα είναι το εξής. Γιατί να κάθεσαι σε έναν τραπέζι που τη στιγμή που οι αξιώσεις είναι παράλογες. 80 εκατομμύρια Τούρκοι να αποκτήσουν τις 4 βασικές ελευθερίες. Ναι. Εδώ ο ίδιος ο λαός μας και ήδη οι πρόσφυγες μας δεν μπορούν να αποκτήσουν 4 βασικές ελευθερίες ούτε με τη λύση την οποία συζητούμε. Γιατί να το δικαιούνται κάποιος Τούρκος πολίτης. Καλά, υποτίθεται μέσα από το διάλογο θα επιλύσουμε το θέμα. Τι έκανε πολύ. Μα σα εξηγώ ότι ακόμα και αν λυθεί το Κυπριακό, όσοι πρόσφυγες αποφασίζουν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες, αυτές οι 4 βασικές ελευθερίες δεν θα τις έχουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, γιατί κάποιος ξένος πολίτης να δικαιούται αυτές τις ελευθερίες. Δεν τις έχουμε αποδεχτεί, έτσι. Ναι, γιατί λοιπόν να κάθεσαι σε έναν τραπέζι και τι έχεις να κερδίσεις. Ναι. Τι έχεις να αντιπροτείνεις. Αυτό είναι το θέμα. Τι αντιπροτείνω είναι. Τίποτε δεν αντιπροτείνω, κύριε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το κάθομαι σε ένα τραπέζι, κάθομαι για να βρω μια τη χρυσή τομή να λύσω ένα πρόβλημα που με βασανίζει και ταλαιπωρεί τον τόπο αυτό. Συμφωνούμε. Με συνομιλίες θα προχωρήσεις. Όμως, όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι, κατά τη δική μου αντίληψη, έχεις μαζί σου τις δικές σου προτάσεις. Είτε τις δικές σου αντιπροτάσεις. Και ξεκινάς και έχεις στόχο το που θα φτάσεις. Το πρόγραμμα σου έχει αρχή, μέση και τέλος. Εμείς αποδεικνύεται κάθε φορά ότι δεν έχουμε σχέδιο. Όχι πλάνο Β και Γ, ούτε πλάνο Α δεν έχουμε. Αυτό σχεδιάζουμε πολλές φορές εμείς. Ακριβώς. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Γι' αυτό πέφτουμε και πιο εύκολα σε παγίδες. Εκλογές οι προεδρικές θα λέτε ότι αλλάζουν λίγο το σκηνικό, ότι εμποδίζει την εξέλιξη λύση ή το διάλογο κτλ. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουμε προεδρικές εκλογές εν όψη, εγώ θεωρώ ότι οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις για τον Κυπριακό θα πρέπει να περάσουν σε μια κατάσταση παγκοποίησης ναι. και να ανοίξουν μετά τις προεδρικές εκλογές. Όπως περνούν και όλα τα υπόλοιπα όταν έχουμε εκλογές. Θεωρητικά. Θεωρητικά, αλλά πολλές φορές άκουσα εκπροσώπους της κυβέρνησης να μιλούν για παγκοποίηση θέσεων, ναι. εργασιακών θέσεων ναι. κυρίως. Το λέω αστειευόμενος. Το ξέρω, το λέει έτσι. Για να το μεταφέρω και στον ναι. κόσμο. Απλά αυτή τη στιγμή και εν ώψη των προεδρικών εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να αναμένουμε τις εξελίξεις, να αποφασίσει ο κόσμος ποιος τελικά θα είναι ο νικητής αυτών των εκλογών και ο νέος νικητής να καθορίσει μια στρατηγική. Δεν υπάρχει χρόνος. Ναι. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε και λόγος να οδηγηθούμε σε μια νέα Γενέβη που ίσως να εγκλωβιστούμε. Μάλιστα. Εσείς και θα είναι το δηλώνω από τώρα, ναι. για να είμαι ξεκάθαρος και θα το επικαλεστώ αργότερα. Θα είναι σφάλμα του Προέδρου της Δημοκρατίας εάν επιδιώξει μια νέα Γενέβη. Με τα δεδομένα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει. Θα είστε υποψήφιος στις εκλογές. Εγώ όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, αλλά το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο θα έχει το δικό του υποψήφιον. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα τον ανακοινώσουμε στον κόσμο. Πότε θα το ανακοινώσετε. Έχουμε ένα συνέδριο στα τέλη Ιουνίου. Μάλιστα. Οπότε θα είναι και έκτακτο συνέδριο, είναι εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Θα περιμένουμε να τελειώσει το συνέδριο και όταν θα είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τον έχετε βρει όμως, φαντάζομαι. Για να σας λέω. Τον έχετε βρει. Τώρα, να ρωτήσω πώς κρίνετε τις δύο υποψηφιότητες του κυρίου Λίκα και του κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου, που τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι πάνω στο τραπέζι. Κοιτάξτε, το κάθε κόμμα και το κάθε πολιτική δύναμη και το κάθε πολιτικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να θέσει τον εαυτό του στην κρίση του λαού για τις οποιασδήποτε εκλογές. Θεωρώ ότι τόσο ο κύριος Λίκας όσο και ο κύριος Παπαδόπουλος από τη δική τους πλευρά έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους γιατί πιστεύουν ότι αυτοί θα εκπροσωπήσουν καλύτερα τα συμφέροντα. Αποκλείται ενδεχόμενο να τους στηρίξετε, αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία απασχολεί το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Όπως γνωρίζετε, είναι το Κυπριακό. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δεν απορρίπτουν
την Ομοσπονδία. Ωραία, ο κύριος Λίκας, θεωρούν... ο κύριος Λίκας ουσιαστικά την απορρίπτουν την διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία. Δεν την απορρίπτουν ακριβώς όπως το λέτε εσείς. Ναι. Μιλούν για μια διαφορετική Ομοσπονδία. Απορρίπτουν τη διζωνικότητα. Ενάντια στη διζωνικότητα. Είναι διαφορετικό πράγμα από την Ομοσπονδία. Εσείς γενικά Ομοσπονδία λέτε. Το Ομοσπονδιακό σύστημα για μας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο με κανέναν τρόπο. Άρα συζητούμε μόνο για μια νέα γραμμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο στο να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε. Όμως τίποτε δεν αποκλείεται. Μάλιστα, σωστή απάντηση αυτή, πολιτική απάντηση αυτή. Τώρα να πάω και σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην είναι το κυπριακό, αλλά είναι κάτι άλλο που απασχολεί νομίζω εξίσου σοβαρά. Δεν απασχολεί μόνο το κυπριακό, τον κόσμο και την κοινωνία. Απασχολούν πάρα πολλά θέματα. Από τα οποία εγώ παρατηρώ το εξής και απλά το αναφέρω, ότι ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου βρίσκεται πολύ μακριά από τα προβλήματα του λαού μας. Αυτό πώς το διαπιστώνετε τώρα? Το διαπιστώνω βλέποντας τον κόσμο έξω και μέσα. Εντός και εκτός Βουλής. Η Βουλή σας έκανε καλό τελικά ή όχι? Θεωρώ ότι μας έδωσε το δικαίωμα να ακούγεται πιο εύκολα η φωνή μας και να προωθήσουμε τις δικές μας πολιτικές θέσεις. Άρα, εννοείται ότι ως πολιτικός χώρος, αν μας έκανε κάποιον καλό η Βουλή, σίγουρα η Βουλή είναι χώρος προώθησης πολιτικών θέσεων. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως και σαν άνθρωπος διαπιστώνει κάποια πράγματα. Τώρα, επειδή γνωρίζω ότι τα προβλήματα ειδικά του χώρου της υγείας τα κατέχετε, διότι ήσασταν κομμάτι αυτού του συστήματος υγείας, φαίνεται ότι, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση και το φαίνεται και από τις αντιδράσεις των ασθενών, ότι πάνε να μπερδέψουν πάλι το πράγμα. Αυτό διαφάνηκε και από την προηγούμενη εβδομάδα από τις συζητήσεις. Πέστε μου λιγάκι, στη Βουλή, στην Επιτροπή Υγείας. Είστε και αναπληρωτής πρόεδρος. Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η συζήτηση. Μάλιστα. Έχουμε προχωρήσει σε αρκετά σημεία, όμως υπάρχει θέμα όσον αφορά τις συμβάσεις, τις εργασιακές συμβάσεις. Μάλιστα. Είναι θέμα το οποίο ανακοίνησε πρόσφατα το ΑΚΕΛ. Δικαιολογημένα θεωρείτε? Σε κάποια σημεία θεωρώ πως ναι, για τον λόγο ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί και δεν είναι σαφείς το τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα σημεία του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το οποίο έχουμε μπροστά μας. Και για μένα είναι ένα από τα σημεία τα οποία με προβληματίζουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ενός συστήματος το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο και δεν έχει σαφή πρόγραμμα εφαρμογής. Ναι. Όμως, τα συγκεκριμένα ζητήματα είχαν συζητηθεί και στο Προεδρικό Μέγαρο, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε σύσκεψη όσον αφορά τα θέματα της υγείας. Θεωρώ ότι τα νέα προβλήματα που ανακύψαν θα πάρουν αρκετό χρόνο να επιληθούν και δεν θα είμαστε στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που ήταν ότι εντός Ιουνίου προχωρούμε στην ψήφιση. Άρα δικαιολογημένα φωνάζει ο κόσμος και μαζεύει υπογραφές. Ο κόσμος δικαιολογημένα φωνάζει για αρκετά πράγματα. Ο κόσμος όμως θα πρέπει να γνωρίζει ότι και κάποιοι προσπαθούν να κάνουν σωστά αυτό το οποίο πρέπει. Μάλιστα. Ξέρω, δηλαδή να ψηφίσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι. Θα ήταν μια σοβαρή στάση. Ναι. Είστε υπέρ του μονοασφαλιστικού ή του πολυασφαλιστικού εσείς? Μονοασφαλιστικού και έχει αποφασιστεί. Μάλιστα. Το έχει αποφασιστεί, μην παίρνει την Κόρκο, γιατί ακούω διάφορα τώρα. Ότι το όταν λέω έχει αποφασιστεί, εγώ μιλώ για τα όσα αναφέρθηκα στο Συμβούλιο Αρχηγών. Μάλιστα. Το οποίο ήμουν παρόν και το τι είπε ο καθένας. Τώρα ακούω γιατί. Για μένα δεν θα ήταν το κύριο πρόβλημα. Θα μπορούσε να ήταν και πολυασφαλιστικό με κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Μάλιστα. Αυτονόμηση σίγουρα. Όπως το έχουμε συζητήσει, αυτονόμηση και ηγεσία εφαρμόζονται αυτόχρονα. Σίγουρα όμως θα πρέπει να δοθεί χρόνος προσαρμογής και μετάλλαξης της κατάστασης, της υπάρχουσας κατάστασης. Να τονίσω όμως ότι η υγεία έχει και αυτή τη στιγμή και κάθε μέρα προβλήματα. Δεν μπορεί μια χώρα να μείνει απλά στο κενό το πότε θα εφαρμοστεί το σχέδιο υγείας. Πρέπει καθημερινά να επιλύονται τα άμεσα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στον τομέα της υγείας. Και με το καλό όταν θα είναι έτοιμο το ΓΕΣΥ, να εφαρμοστεί και το ΓΕΣΥ. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία ο Υπουργός κάποια τα έχει δει, αρκετά άλλα όμως εκκρεμούν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, σας βλέπω πολύ ήρεμο. Έχετε κόψει σχέση με την Ελλάδα, με την Χρυσή Αυγή? Όχι. Καθόλου. Δεν είστε επηρεασμένος όμως καθόλου? Σας είπα και άλλες φορές νομίζω το εξής. Ο καθένας λειτουργεί με το δικό του τρόπο. Σωστό. Και βάσει του περιβάλλοντος το οποίο διαμορφώνεται γύρω του. Σωστό. Και να αναφέρουμε για ένα πρόσφατο περιστατικό στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Με τον κύριο Κασιδιάρη και τον... Τα παρακολουθείτε βλέπω, ε? Βεβαίως, πολύ στενά. Ναι. Και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό. Ναι, τον πρώην υπουργό, ο οποίος ήταν και ο υπουργός ο οποίος φυλάκισε. Ναι. Τους ανθρώπους του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Το περιστατικό που μιλούσε ο κύριος Κασιδιάρης και πέρασε από μπροστά ο άλλος. Ακριβώς. Ήταν ξεκάθαρο
ότι ο συγκεκριμένος κύριος της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να προκαλέσει το περιστατικό. Μάλιστα. Εδώ δεν σας εκεί δεν περνάς ούτε για να βγεις έξω, ούτε για να οδηγήσεις. Εδώ δεν σας προκαλούνε. Δεν μας προκαλούν τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Δεχόμαστε πόλεμο, καθημερινό πόλεμο, όμως και εμείς απαντούμε, έχουμε τις δικές μας πολιτικές και τις δικές μας γραμμές, δεχόμαστε ένα επόμενο πόλεμο και αυτόν δεν θα μας φημώσει. Θυμίζω ότι πρόσφατα είχαν σπάσει τα γραφεία του Εθνικού Λέγου, το όπως τη Λεμεσό. Ναι. Όμως καμιά δύναμη δεν θα μας φημώσει. Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε στη Λεμεσό, φίλες και φίλοι, να πάμε στον Σάκη τον Σιλιανού. Σάκη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Αντρέα μου.